Πάμε τώρα να κλείσουμε, γιατί είναι η τελευταία μέρα που κλείνουμε τους λογαριασμούς μας, κυρίες και κύριοι, σε εισαγωγικά τους λογαριασμούς, με την πολιτική επικαιρότητα, μέσα από την ανάλυση και την προσέγγιση του Δημήτρη Βασιλιάδη, δημοσκόπου της Interview, πολιτικού αναλυτή. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα για το όρμα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εμείς, μαζί κλείνουμε και μαζί ανοίγουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς, κύριε Βασιλιάδη. Πάντως φαίνεται ότι εμείς μπορεί να κλείνουμε ως εκπομπή, αλλά μάλλον οι πολιτικές εξελίξεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Θα υπάρξουν κάποιες μέρες διακοπών. Αλλά φαίνεται ότι το παρασκήνιο καλά κρατεί και στον ΣΥΡΙΖΑ και, και στο ΠΑΣΟΚ. Ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για το τι συμβαίνει. Είδαμε χθες την κατάσταση με τον κύριο Πολάκη για την κοινοβουλευτική ομάδα. Καιρός ήταν, θα πει κάποιος. Αλλά από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά του και υπάρχει έντονη αμφισβήτηση και στον κύριο Κασελάκη. Ναι, ο κύριος Κασελάκης θα μείνει μόνος του. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προβλέψει εδώ. Εσείς πέρα το έχετε πει εδώ και καιρό, οφείλω να το πω. Ναι, ναι, ναι. Θα μείνει μόνος του, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν είναι απώλεια ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Κασελάκη ή αν είναι όφελος. Μπορεί να αποδειχθεί και όφελος. Πρώτον, γιατί χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Κασελάκης τον έστειλε σπίτι του ή τέλος πάντων τον έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Που αυτό δείχνει μια ηγετικότητα, αν θέλετε έτσι. Δηλαδή, με συνοπτικές διαδικασίες του είπε: φεύγεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από τη μία. Από την άλλη, όμως, φύγει ο ένας, φύγει ο άλλος. Θα μείνει ο κ. Κασελάκης με ένα κόμμα που απλά θα έχει τον τίτλο του πρώην κυβερνητικού κόμματος, θα έχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έχει τον τίτλο του δεύτερου κόμματος, τουλάχιστον μέχρι και τις πιο πρόσφατες εκλογές. Τις ευρωεκλογές εννοώ, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Δεν βλέπω δηλαδή, ακόμα και αυτοί που θα μείνουν και οι πιο φανατικοί κασελακικοί, να το πω έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι απλά δεν έχουν plan B για την προσωπική τους, αν θέλετε, πολιτική επιβίωση. Αλλά λοιπόν νομίζω ότι αυτό το σχήμα θα οδηγηθεί εκεί που σας έχω πει. Εντάξει, δεν βλέπω σωτηρία. Ο κύριος Κασελάκης είναι ανεπίδεικτος μαθήσεως. Δεν μαθαίνει δηλαδή ούτε από την πολιτική ιστορία του τόπου, την πρόσφατη, την νεότερη. Εντάξει, κάνει κάποια βήματα. Διαφωνώ μαζί σας. Τον βλέπουμε σε κάποιες φάσεις να έχει άλλο λόγο. Δηλαδή, λίγο διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το πώς ξεκίνησε. Πού το είδατε εσείς, γιατί εγώ δεν το πρόσεξα. Όταν ακούω δηλώσεις του, πού να το δω. Απλώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό θέλω να πω. Ναι, εγώ δεν είδα καμία βελτίωση απολύτως. Τώρα που είχαμε την θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ψέλισε κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς τετριμένα, του τα δώσανε σε χαρτί, του τα διάβασε, τα έμαθε απ' έξω και τα είπε, ώστε να μην ξεφύγει από κάποιο κείμενο και πει κάτι το οποίο δεν ευσταθεί ενδεχομένως. Εντάξει, καλύτερα έτσι παρά να γινόταν καμία γκάφα ολκής. Καλύτερα να μείνει στα παραδοσιακά. Προφανώς, αλλά αυτό αποδεικνύει αυτό που λέω εγώ, ότι είναι ανεπίδεικτος μαθήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μάθει κάτι, το έχει κάνει κτήμα του, ξέρετε, είστε και τη φιλοσοφική. Ναι, αλλά η ιστορία δεν γίνεται κτήμα σε μερικούς μήνες, κύριε Βασιλιάδη, ακόμη και άμα διαβάζει μέρα νύχτα. Είναι και πράγματα που θέλουν μια εμπειρία, θέλουν χρόνο, θέλουν ζήμωση εσωτερική, θέλουν πολλά. Δεν είναι απλό. Τέλος πάντων. Αυτό που λέτε μπορεί να ισχύει για το γιο μου ενδεχομένως που ήταν αδύναμο στην ιστορία. Αλλά για έναν πρόεδρο κόμματος κυβερνητικού δεν υπάρχει excuse, που το λέμε και στα γαλλικά. Δεν υπάρχει δηλαδή, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ναι, εδώ δεν είμαι για να υποστηρίξω τον κύριο Κασελάκη. Απλώς θέλω να πω, αν δεχτούμε ότι ήταν με πολλές ελλείψεις, για να μπορέσει να τις καλύψει θέλει καιρό. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, το αν έπρεπε να είναι ή δεν είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει καιρό. Κοιτάξτε, με αυτά δεν έρχεσαι. Κοιτάξτε, κύριε Τσόρμα, δεν έρχεσαι με αυτά τα κενά να κάνει. Άρα, επί τη αρχή υπάρχει διαφωνία. Αυτό που λέτε, επί τη αρχή. Ναι, υπάρχει πρόβλημα επί τη αρχή. Ναι, υπάρχει. Όχι διαφωνία. Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Αλλά πέραν τούτου, όλες του οι πολιτικές συμπεριφορές είναι τέτοιες που λέει: εγώ είμαι το κόμμα, εγώ είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς αν θέλετε μένετε, αν θέλετε φύγετε. Αυτό το είπε. Πρόσφατα, προχθές το είπε. Όποιος θέλει, ας φύγει. Κάνει όμως προσεγγίσεις με τον κύριο Ανδρουλάκη. Μήπως αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί έτσι μόνος του, μόνο του το κόμμα. Όχι, δεν υπάρχει νόημα να ρίχνει γέφυρες στον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί δεν ξέρουμε καταρχήν αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι από τον Οκτώβριο και μετά πρόεδρος ο ΠΑΣΟΚ. Σωστό. Αλλά ούτε αυτή η λογική ή αυτή η στρατηγική βγάζει κάποιο νόημα. Είναι άρατα και θέματα πλύνθη και κέραμη, ατάκτο σειρημένη είναι ο κύριος Κασελάκης. Λυπάμαι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το έχει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό δηλαδή να το λέμε, ας πούμε, ούτε πρέπει να το κρύβουμε. Είναι καλό ενδεχομένως για το ΣΥΡΙΖΑ να λέμε ότι αυτή η επιλογή που έκανε, που έκαναν οι ψηφοφόροι του,
Δεν βγαίνει. Πώς θα το κάνουμε? Μήπως τελικά το άνοιγμα σε όλους τους ψηφοφόρους είναι επικίνδυνο, και το λέω αυτό για να περάσουμε και στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι το κριτήριο επιλογής των πολλών δεν είναι πάντα το πολιτικό κριτήριο που χρειάζεται για να αναδειχθεί ένας αρχηγός κόμματος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και τα τρία μεγάλα κόμματα, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, έχουν την ίδια διαδικασία εκλογής Προέδρου. Δηλαδή, είπα, να μην πάμε σε εκλογή Προέδρου μέσα από κλειστά συνέδρια με εκλεγμένους εκλογές. Και ακούγεται και πολύ ωραίο αυτό για μένα. Ακούγεται ωραίο. Ακούγεται πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ δημοκρατικό. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, να μην μπορεί κάποιος με 2 ευρώ ή να μην μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει να ψηφίζει. Δεν ξέρω πώς θα το βρουν αυτό. Αυτό θα το βρουν τα κόμματα ενδεχομένως, είναι δική τους δουλειά. Η διαδικασία δεν είναι λάθος. Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Χτσιόγλου και για τον κύριο Κασελάκη, τουλάχιστον για το δεύτερο γύρο, δεν ψήφισαν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Ελληνικής Λύσης. ΣΥΡΙΖΑΙ ψήφισαν. Δική τους επιλογή είναι, και αυτούς βαρύνει η επιλογή αυτή. Δεν βαρύνει εμάς. Εμείς απλά λέμε ότι, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εδώ το κριτήριο με το οποίο οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και ψήφισαν. Εκ των υστέρων ίσως, γιατί τότε ίσως να φαινόταν μια καλή επιλογή. Δηλαδή μια επιλογή ενός νέου ανθρώπου, φρέσκου ανθρώπου, ξενόφερτου ανθρώπου βεβαίως, ο οποίος μπορεί να είχε φρέσκες ιδέες ή οτιδήποτε. Αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό τελικά δεν έκανε. Δεν ήταν καλή επιλογή. Δεν ήταν καλή επιλογή για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δεν ήταν καλή επιλογή από το ΣΥΡΙΖΑ? Έχασε μονάδες σε ευρωεκλογές, έφυγε το 50% του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα άλλο κόμμα, και αυτό το οποίο μισό που έχει μείνει, το άλλο μισό είναι πάλι με το ένα πόδι. Δεν ξέρω τώρα, αυτή δεν ήθελα να την κάνουμε τη συζήτηση, αλλά μια που το συζητάμε, θα θέσω κάτι που εσείς ίσως μπορείτε να μου δώσετε μια γνώμη έτσι τεκμηριωμένη. Μήπως θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν για υποψήφιοι πρόεδροι να πληρούν κάποια κριτήρια? Δηλαδή, μπορεί ένας άσχετος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική και βγάζει 5.000 το χρόνο, ένας άστεγος μπορεί να πάει να πει εγώ θέλω να είμαι υποψήφιος πρόεδρος σε ένα κόμμα? Έχει νόημα δηλαδή μια τέτοια λογική? Αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, αυτό επαναλαμβάνω είναι κάτι ως διαδικασία που θα πρέπει να τη βρουν τα κόμματα. Ναι. Αν και με ποιες προϋποθέσεις κάποιος πρέπει να είναι υποψήφιος. Δεν πρέπει να υπάρχουν και εκεί κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας, επειδή θέλει, να πηγαίνει για πρόεδρος. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχει απέτηση από τους υποψήφιους προέδρους. Τις 5.000 υπογραφές. Κάποιους τους δυσκόλεψε, πιστεύω, αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω. Είναι όμως ένα μέτρο. Είναι ένα δηλαδή, μέτρο. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, που δεν έχω καμία σχέση με κανένα κόμμα, και ξαφνικά ξυπνήσω και πω θέλω να είμαι υποψήφιος στο κόμμα της κυρίας Τσόρμπα, πρέπει να αποδείξω ότι έχω κάποια σχέση. Μην ανησυχείτε, έχω εγώ από το κόμμα πολλούς, θα τους βάλω να σας ψηφίσουν, μη στεναχωριέστε. Εσείς θα με βάλετε με μέσα, ξέρω. Εντάξει, αξιοπρεπτικά. Λοιπόν, αλλά πολύ σπαταλήσαμε την κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι ούτε καν τα ποσοστά του δικαιολογούν τον τηλεοπτικό χρόνο το οποίο έχουμε. Ας πούμε λίγο και για τη Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε για το ΠΑΣΟΚ λίγο και μετά θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία για να κλείσουμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι και την κυρία Διαμαντοπούλου και την απόσυρση της κυρίας Αποστολάκη. Ναι, το λέγαμε τώρα ότι θα υπάρχουν αποσύρσεις. Προβλέπετε να υπάρχουν και άλλοι που θα την κάνουν πριν γίνουν οι εκλογές? Δεν το αποκλείω. Και να υπάρχουν και αποσύρσεις και να υπάρχουν και νέες υποψηφιότητες. Γιατί η διαδικασία νομίζω είναι μέχρι το Σεπτέμβριο ανοιχτή. Ισχύει. Έχει κλείσει η διαδικασία των υποψηφιότητων. Άρα λοιπόν μπορεί να δούμε αποχωρήσεις, μπορούμε να δούμε και new entries, νέες εμφανίσεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς τώρα ως εκπομπή, εμείς ως δημοσκοπήσεις, κλείνουμε τώρα για μας έναρξη μετά το 15 Αύγουστο. Εσείς δεν ξέρω πότε θα κάνετε έναρξη. Εμείς πάντως μετά το 15 Αύγουστο. Εμείς με το Σεπτέμβριο θα κάνουμε έναρξη. Με την έκθεση, υποθέτω. Ναι, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Οπότε εκεί θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις εκ νέου και πανελλαδικές και για το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ το αφήνουμε εδώ αυτή τη στιγμή με τις 6-7 υποψηφιότητες, πόσες είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν, πριν πάμε στη Νέα Δημοκρατία, να σας πω ότι πολλοίς είναι ο κόσμος που λέει ότι και εμείς στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα κλπ. Χαλάμε πολύ χρόνο για να μιλάμε. Όχι τι είπε ο Πολάκης, όχι ποιοι κατέβηκαν με το ΠΑΣΟΚ, όχι τι είπανε παρασκηνιακά κλπ. Ενώ τα πραγματικά προβλήματα, στα οποία δεν παίρνουν θέση συνολικά η αντιπολίτευση ή δεν τα προβάλλει όπως πρέπει η αντιπολίτευση, είναι εδώ. Και μιλάμε για βεβαίως για την ακρίβεια, τα ρεύματα, τις τακτοπλοϊκά και όλα αυτά. Κοιτάξτε, κυρία Τσόρμπα, πολύ καλή η παρατήρηση των τηλεθεατών. Ξέρετε ότι συνεργάζομαι πάρα πολλά επιμελητήρια στη Βόρεια Ελλάδα και φτιάχνω αυτά τα οικονομικά βαρόμετρα ανά 2 μήνες που παρακολουθούμε, για παράδειγμα, πώς πάει η μικροοικονομία, δηλαδή εδώ η τοπική οικονομία, αν θέλετε,
σε σχέση με κάποιους δείκτες που μετράμε. Τη Δευτέρα, βεβαίως, δεν θα έχετε εκπομπή. Τη Δευτέρα θα δημοσιεύσουμε δύο βαρόμετρα. Ένα για το βαρόμετρο της Χαλκιδικής και ένα για το βαρόμετρο της Καβάλας. Για το επιμελητήριο Καβάλας και Χαλκιδικής. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που λέει ο κόσμος και που πραγματικά τον απασχολεί και που εμείς δεν ξέρω γιατί μας αρέσει περισσότερο να μιλάμε τώρα για τον Κασελάκη, για τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε, ή το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δείχνουν ότι η σεζόν, για παράδειγμα, και στη Χαλκιδική αλλά και στην Καβάλα που έχει και τη Θάσο, που η Θάσος είναι ένας τουριστικός πολιορκητικός κρυός, δηλαδή ένα πολύ βαρύ όχημα για τον τουρισμό, και η Καβάλα γενικότερα, αλλά ειδικά και η Θάσος, και η Χαλκιδική βεβαίως με τις ομορφιές της, ότι η σεζόν δεν πάει καλά. Και αυτό δεν αναδεικνύεται μέσα. Βγαίνει γενικότερα ότι κοσμοπλημμύρα, ότι τα νησιά, ότι η σεζόν είναι καλή κτλ. Εάν πας στα πραγματικά ερωτήματα και δεις πραγματικά τα στοιχεία, θα δεις ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα που βγαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν να φτιάξουν μια εικόνα ότι όλα είναι πάρα πολύ όμορφα στη χώρα μας και όλα τρέχουν πάρα πολύ καλά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι εμείς ακούμε και δηλώσεις υπουργών, υφυπουργών κλπ. Τόσοι ήρθαν, μεγάλη υπερτουρισμό, το ένα το άλλο. Αυτά τα. Και εσείς μας λέτε ότι. Έχω την αίσθηση, καλοπρόεδρε το λέω, ότι όλα αυτά μου φαίνονται λίγο φουσκωμένα. Δηλαδή αυτό το οποίο εισπράττω εγώ από τις επιχειρήσεις, ρωτώντας τους πώς είναι η φετινή χρονιά σε σχέση με την περσινή. Πώς είναι ο τζίρος σου αυτό το δίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο. Τι περιμένεις αυτή τη σεζόν να είναι καλύτερη, χειρότερη ή ίδια με την προηγούμενη σεζόν. Λοιπόν, ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το επόμενο εξάμηνο. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που βγαίνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πράγματα που λένε οι επιχειρηματίες δεν πάνε καλά. Και ειδικά σε 2-3 βασικούς τομείς. Το κόστος της ενέργειας τους έχει τεινάξει τους προϋπολογισμούς στον αέρα. Οι διαρκείς ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, σε ένα εστιατόριο, σε μια καφετέρια, ο καφές, το νερό, το κρέας, το ψάρι, η σαλάτα, η ντομάτα, το φρούτο. Όλες αυτές οι ανατιμήσεις τους έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών, κατά συνέπεια σε μείωση του πελατολογίου τους. Γιατί όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η ζήτηση πέφτει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορεί το μέσο πορτοφόλι να τις πληρώσει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτά τα καταγράφουμε και τα δίνουμε. Όπως βγήκε και μια μεγάλη έρευνα, ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές. Τις απλές διακοπές των λίγων ημερών. Έλληνες, ναι. Μιλάμε, έτσι. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, κατά την άποψή μου ο κόσμος των καναλιών, ο οποίος είναι γυάλινος, γιατί γυαλί είναι η τηλεόραση, και υπάρχει ο κόσμος της πραγματικότητας, είναι αυτός στον οποίο οι εταιρείες ερευνών, όπως η δική μου, όπως και άλλες, καταγράφουν μια ζωφερή πραγματικότητα για τους επιχειρηματίες και για τους καταναλωτές κατά συνέπεια. Γιατί όταν οι επιχειρηματίες δεν πάνε καλά, οι ίδιοι είναι και καταναλωτές, καταλαβαίνετε ότι και οι καταναλωτές. Μιλούσα νωρίτερα με τον πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησα και με τον πρόεδρο Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με αυτό το τεκμαρτό. Δηλαδή, αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι τα ποσοστά που είδαμε και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αφορούσαν τις ευρωεκλογές, γι' αυτό ήταν και περιορισμένα. Αν συνεχιστεί αυτή η ακρίβεια, δεν είμαι βέβαιη ότι δεν θα αφορούν και περίπτωση εθνικών εκλογών. Κοιτάξτε, αυτό με το φορολογικό και την αστάθεια είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικότερα. Αυτό το μήνυμα για το κακό αυτό φορολογητέο εισόδημα, το ελάχιστο, το τεκμηρτό που έβαλε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κύριος Χατζηδάκης, αυτός μαζί με τον κύριο Θεοχάρη το βάλανε αυτό το νομοθέτημα, έτσι. Δηλαδή αυτός ο νόμος για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει ονοματεπώνυμο. Χάρης Θεοχάρης, Κωστής Χατζηδάκης, να τα λέμε αυτά. Ναι, το λέτε με πολύ, πολύ δεικτικά το λέτε. Το λέω πολύ δεικτικά, γιατί έγινε ανασχηματισμός και ανασχηματίστηκε ο Φουκαράς ο Θεοχάρης. Και όχι ο Χατζηδάκης, ο οποίος υπέγραψε τον νόμο. Βέβαια, ο Θεοχάρης ήταν αυτός ο οποίος τον εισηγήθηκε στον Υπουργό. Και ο Υπουργός αυτός που τον εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό και έγινε νόμος του κράτους. Το αποτέλεσμα, το 28% σε ευρωεκλογές. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο, δηλαδή, σε ευρωεκλογές. Δεν πλήρωσε η κυβέρνηση τους χειρισμούς, τα Τέμπη ή ξέρω τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ομόφυλα ζευγάρια τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Αυτά, από το εσωτερικό της, ναι, δηλαδή νεοδημοκράτες, έτσι. Αλλά δεν είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες νεοδημοκράτες, καταλάβατε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Νέας Δημοκρατίας δεν την ψήφισαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι Νέα Δημοκρατία ψήφισαν όσο το δυνατόν πιο κόντρα γινόταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ελληνική Λύση, Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής που μπήκε στη Βουλή
και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, όσο αυτό συνεχίζεται, προφανώς θα υποστεί μεγαλύτερη ζημιά η Νέα Δημοκρατία. Πείτε το, το πείτε. Πιστεύετε ότι δεν τα ακούει αυτά, δηλαδή δεν τα λαμβάνει τα μηνύματα αυτά ο Πρωθυπουργός? Εγώ, βλέποντας τον ανασχηματισμό που έγινε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, πιστεύω ότι όχι δεν το έλαβε το μήνυμα, το έλαβε το μήνυμα, αλλά το διάβασε λάθος. Το διάβασε λάθος ή είμαστε τόσο πιεσμένοι, γιατί είστε και οικονομολόγος, που τα δημοσιονομικά μας είναι τόσο στενά? Δηλαδή τώρα δίνει παράταση στις φορολογικές δηλώσεις του Υπουργείου για λίγες ημέρες, όταν γίνεται ένας κακός χαμός με τους λογιστές και τα φοροτεχνικά γραφεία και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Okay. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το διάβασε λάθος και επιμένω γι' αυτό, σε αυτό, βλέποντας τα πρόσωπα που έχει τοποθετήσει στα παραγωγικά Υπουργεία. Τώρα, δεν θα αναφερθώ άλλο σε ονόματα, γιατί δεν θέλω να γίνω κακός με τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι λάθος ανάγνωση. Τώρα, αυτά με τη μικρή παράταση κτλ. Κοιτάξτε, τη στιγμή που έχει κατατεθεί το 93% των δηλώσεων, των φορολογικών δηλώσεων, σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα, τώρα έδωσε παράταση επί της ουσίας για το 7%. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε το 100%. Κάποιοι για διάφορους λόγους δεν θα υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Για διάφορους λόγους. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μας έκανε και πολύ μεγάλη χάρη παράδειγμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας, αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει, ποιο είναι? Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρα η ακρίβεια, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, φαίνεται. Φαίνεται στις τιμές των καυσίμων, φαίνεται στις τιμές της ενέργειας, φαίνεται στις τιμές των τροφίμων, δηλαδή σε απλά πράγματα, έτσι. Δεν φαίνεται στις τιμές των διαμαντιών ή στις τιμές των Rolex, γιατί δεν καταναλώνουμε τέτοια κάθε μέρα, έτσι, ούτε χρυσαφικά. Στα απλά πράγματα. Εκεί στα απλά πράγματα φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, συγγνώμη, δεν τα καταφέρνει. Mm-hmm. Τώρα, είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα διεθνών συγκυριών. Μπορεί να είναι όλα αυτά, αλλά εμένα και εσάς που είμαστε καταναλωτές δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία ή δεν ψηφίσαμε, ή όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ή όσοι ψηφίζουν την εκάστοτε κυβέρνηση για να δίνει λύση σε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Να. Άρα λοιπόν, όταν δεν δίνεις λύσεις, εκεί κρίνεσαι κιόλας. Κύριε Βασιλιάδη, να επιστρέψω για λίγο στα βαρόμετρά σας, τα οποία θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όπως μας είπατε. Τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι, ποια είναι? Για το αν υπάρχει, αν βλέπουν ελπίδα, αν είναι αισιόδοξοι, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Κοιτάξτε, αυτά είναι τα κλασικά ερωτήματα. Αν είναι, ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πόσο αισιόδοξοι είναι για το μέλλον, πώς είναι ο τζίρος, αν θα προσλάβουν ή θα πωλήσουν προσωπικό, γιατί και αυτός ο δείκτης των προσλήψεων απολύσεων παίζει ένα ρόλο. Όλα τα επιμελητήρια τα οποία βρίσκονται σε παραθαλάσσια μέρη, για παράδειγμα, έχουν κάθε χρόνο, όταν αρχίζει η σεζόν, έντονο πρόβλημα έβρεσης προσωπικού. Δεν βρίσκουν προσωπικό για να καλύψουν θέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και φέτος υπήρξε βεβαίως αυτό το πρόβλημα. Δεν βρήκαν προσωπικό και μιλάμε για προσωπικό από υπαλλήλους, ξενοδοχείο υπαλλήλους, σερβιτόρους, σεφ στις κουζίνες. Δεν βρίσκουν, έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι οι μισθοί είναι καλοί, δεν είναι κακοί, και οι παροχές, οι επιπλέον παροχές επίσης υπάρχουν. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχει κίνηση, δεν είναι το ίδιο η σεζόν με την περσινή σεζόν. Υπάρχει πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα και σε χρηματοδοτήσεις που χρειάζονται για να κάνουν νέες επενδύσεις και να επεκτείνουν τις δουλειές τους. Και επίσης θέλουν να συμμετέχουν και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά όχι με την έννοια να βάλουν ένα ψηφιακό λογισμικό ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν ιστοσελίδες, θέλουν να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα social media που τα χρησιμοποιούν όλοι, ώστε να προωθήσουν τις δουλειές τους και να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή το Facebook, το TikTok, το Twitter, το Instagram, όλα αυτά, το YouTube, όλα αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι τα χρησιμοποιούν, βγάζουν τρελά λεφτά και οι συμβατικές επιχειρήσεις είναι κομμένες από αυτόν τον κόσμο. Είναι ένας άλλος νέος κόσμος, τον οποίο οι συμβατικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν γιατί δεν το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν, εδώ καλούνται, αν θέλετε, και τα επιμελητήρια αλλά και η πολιτεία, μέσω ενδεχομένως των επιμελητηρίων, να εξασφαλίσει κονδύλια ώστε επιχειρηματίες να έχουν μια εξοικείωση με αυτά τα social media, με αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Ξέρετε, το να δείξω την interview στα social media είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά το να πάρω feedback, δηλαδή το να πάρω σχόλια, κριτικές για την interview,
ή μια ταβέρνα ή ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα ή οτιδήποτε. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι μια υπεραξία για κάθε επιχείρηση, η οποία μπορεί να τη βοηθήσει να πάει παρακάτω. Και υπάρχει κάτι άλλο πολύ σοβαρό, μια που μιλάτε για τα επιμελητήρια και μια που θα έχουμε το προσεχές φθινόπωρο εκλογές σε πολλά επιμελητήρια. Σε όλα. Δεν το ήξερα αυτό, ξέρω για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός που υπάρχει γενικότερα. Γιατί ενώ μπορεί να γίνονται κάποιες προσπάθειες κεντρικά από τα επιμελητήρια για να μπορούν τα μέλη να εξυπηρετηθούν, να κάνουν πράγματα κλπ., δεν είναι όλα τα, όχι τα μέλη των επιμελητηρίων, όλοι μας δεν έχουμε αυτή την εξοικείωση σε μια Ελλάδα που περνάει την ψηφιακή μετάβαση και ακόμη πολλά υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Αυτό μου το λένε οι υπεύθυνοι φορέων, εκπρόσωποι συλλόγων κλπ. Υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που μεταφέρθηκε, δηλαδή δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα από τη γραφειοκρατία, μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο τώρα. Η γραφειοκρατία έγινε ψηφιακή. Έγινε ψηφιακή. Αυτό. Απλή κουβέντα. Έτσι, αυτό. Αλλά επειδή η παρατήρησή σας χτυπάει και μία άλλη γωνία, αν θέλετε, του θέματος. Μία μικρή επιχείρηση καφέ, για παράδειγμα, ποια δυνατότητα έχει με μία μεγάλη αλυσίδα καφέ, να μην πούμε ονόματα, ή μεγάλες αλυσίδες καφέ, έτσι, ή fast food, ή delivery κτλ., που έχει ιστοσελίδα, έχει χρήση το social media, γνωρίζει, έχει και ειδικό εξειδικευμένο υπάλληλο για να χρησιμοποιεί τα social media, σε σχέση με ένα μικρό μαγαζί, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί σε μια τοπική αγορά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των εργαλείων. Ναι, αλλά τότε, επειδή είστε παλιός και τα ψάχνετε, θα σας θυμίσω ένα σχέδιο Πισαρίδη, που κάποια στιγμή το κουβεντιάζαμε και μέσα σε άλλα έλεγε ότι προέβλεπε και τότε είχε ξεσηκωθεί έτσι μια αντίδραση γενικά από την αντιπολίτευση, ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν, να ασύσουν, να συνενωθούν, να βρουν τον τρόπο τέλος πάντων για να αναπτυχθούν. Και αν δεν μπορείς μόνο, σου κάνει μια, ας μαζευτούν πολλές. Θέλω δηλαδή να πω, τελικά αυτά τα μικρομάγαζα, η πολύ μικρή επιχείρηση, η οικογενειακή μικρή επιχείρηση, δεν είναι εύκολο να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον. Εάν η μικρή οικογενειακή επιχείρηση δεν υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και δεν μπορεί να επιβιώσει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επιβιώνουν γιατί είναι μεγάλες. Επιβιώνουν απλά γιατί κάνουν μια έξυπνη και αποτελεσματική χρήση όλων των νέων τεχνολογιών. Εάν η δική μου επιχείρηση, για παράδειγμα interview, η οποία απασχολεί πάρα πολύ λίγα άτομα και η οποία είναι local, είναι μια τοπική επιχείρηση, δεν σκεφτεί global, δηλαδή δεν σκεφτεί πιο παγκόσμια, δεν θα μπορούσα εγώ σήμερα να πουλάω δημοσκοπήσεις στη Βουλγαρία που το κάνω, στα Σκόπια που το κάνω, στην Κύπρο που το κάνω, στη Γερμανία που το κάνω, στην Αγγλία που το κάνω, στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε, η δική μου επιχείρηση. Άρα είναι εξαγώγημη, παρότι είναι υπηρεσίες, κάνετε εξαγωγή. Είναι εξαγώγημη. Έχω πουλήσει δημοσκοπήσεις και έρευνα αγοράς στην Πολωνία και είμαι μια μικρή επιχείρηση. Άρα, ο κύριος Πισαρίδης, επειδή είναι ένας πολύ καλός οικονομολόγος από την Κύπρο, ο οποίος μάλιστα έχει βραβευτεί και με Νομπέλ Οικονομίας, δεν είναι τυχαίος ο κύριος Πισαρίδης. Καθόλου τυχαίος δεν είναι. Καθόλου τυχαίος. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι όλες οι μεγάλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που κάνουν οι μεγάλοι οικονομολόγοι όπως ο κύριος Πισαρίδης είναι 100% σωστές. Υπάρχει το κοινό ρητό που λέει «Think local, act global». Δηλαδή σκέψου τοπικά, αλλά να ενεργείς παγκόσμια. Και ας πουλάς καφέδες στην Ανώτουμπα. Μάλιστα. Γι' αυτό οι διοικήσεις των επιμελητηρίων πρέπει να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ συνολικά για την συνεργασία μας και για τη συνδρομή σας και στην εκπομπή και για τις δημοσκοπήσεις που έχουμε παρουσιάσει σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι καλές βουτιές, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και τα λέμε το Σεπτέμβρη. Επίσης, καλή υγεία σε όλους στο κανάλι και βεβαίως και στον κύριο Καλόγερο, ο οποίος και αυτός με τιμά με την φιλοξενία του πάρα πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως στην επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης, στην επιχειρηματικότητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην απόστασή μας από την Αθήνα. Θα είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλίππου, επιχειρηματίας ο ίδιος, εκπρόσωπος Νέο Ρεύμα, Νέο Όραμα και εκπρόσωπος 476 μεγάλων επιχειρήσεων.